σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Welcome back. Μη μασάτε με στημένα πράγματα. Εγώ πιστεύω αν έχεις άντρα τον πω. Ένα τόσο ωραίο αγόρι, ένα τόσο παιδαρά, όμορφο κτλ. Και είσαι δύο μήνες μαζί και είσαι μέσα στα μέλια. Από ό,τι ξέρω, Μαριαλένα, Σάκη που βγαίνουν όλοι μαζί κτλ. Και είσαι μέσα στα μέλια, δεν το κάνεις αυτό. Οπότε είναι, δεν είναι. Τι να σου πω. Νομίζω όμως ότι εάν δεν είναι, είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Απαράδεκτο. Είναι πούλημα, τρελό. Είναι εγώ, να είμαι φίλο σου, να είμαστε φίλοι και να σου πω, πρόσεχε μου τη γυναίκα μου τώρα που θα φύγω. Πραγματικά πρόσεχε μου την. Θέλω να την προσέχεις πολύ και εσύ όχι απλά να την προσέχεις, αλλά τη φυλάς, τη χαϊδεύεις και κάνεις αυτό που κάνεις. Είναι το χειρότερο πούλημα, φίλε. Τέλος. Αυτά όμως μέσα στην καλύβα παραδεχτήκαν και στο συμβούλιο ότι ήταν και ο Σάκης με τη Μαριαλένα. Ο Σάκης με τη Μαριαλένα. Εντάξει, τι να πούν τα παιδιά τώρα, στα δίνει άσχημα. Εντάξει, τι να πούνε. Είμαι σίγουρος ότι ο Σάκης η Μαριαλένα είπαν στο Μάριο ότι. Και στην Καρολίνα τους είπαν κάποια πράγματα. Τώρα μεγάλα παιδιά είναι ο Μάριος και η Καρολίνα. Δηλαδή θα φταίξει ο Σάκης η Μαριαλένα επειδή τους τους έκανε του Μάριου και της Μαριαλένας αυτό, του Μάριου και της Καρολίνας. Μην τα λαφτούμε, ρε παιδιά. Πολλά τα δημοσιεύματα, πολλά τα fan club που λένε συνέχεια μπες να τους δείξεις τι γίνεται, να ανέβουν τα νούμερα. Έχω κάνει πολύ προετοιμασία να πω, αλλά δεν θα πάω λόγω του παιδιού, θα πάω και με 50.000 δεν πάω. Κάποιοι δημοσιογράφοι μου είπαν κολοτούμπα και κολοτούμπα και θα παίρνει 10.000 και θα μπει ο κολοτούμπας και 40 το μήνα κτλ. Όχι, ρε μάγκα, δεν πάω ούτε με 100 το μήνα. Θέλω να μου πεις τι έχει συμβεί με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, γιατί σε αποκάλεσε. Παιδάκι, μην το μεγαλώνω ποτέ. Επειδή πονάνε. Ο Κωνσταντίνος είναι αρκετά δυνατός, πιστεύω θα κερδίσει, τον στηρίζω. Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα παιδάκι. Λέει κάτι και μετά το μετανιώνει. Το 17 με έβριζε στο Twitter και μετά μου ζητούσε συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ψευτοφουσκοτούλης. Μακάρι να μπορούσαν κι άλλοι να είναι έτσι ψευτοφουσκοτούλοι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια λόγια πονάνε. Ο Κωνσταντίνος το ξεκίνησε αυτό σε ένα πουλμανάκι, σε ένα βαν. Και το απάντησα. Λοιπόν, κάτσα γούρο με το 17 και το 18% και σε μια χαρά. Οπότε μην τρελαίνεσαι τώρα, Μασάκη. Επικοινώνησες εσύ με την Ευρυδίκη μετά από όλα αυτά. Επικοινώνησα με την Ευρυδίκη, μιλάω, ότι συμπαθώ. Εξάλλου την είπα και στάρ στα story μου. Είπα είναι μεγάλη στάρ η κοπέλα και ότι είναι πιο πολύ καλή. Και από εκεί πέρα είναι άδικο που έφυγε. Εσύ στα social ακολουθείς την Ευρυδίκη, αλλά δεν ακολουθείς το Βασάλο καθόλου. Ούτε ο Βασάλος ακολουθεί όμως. Η Ευρυδίκη σου λέω ότι συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι φοβερή παίχτη, είναι στάρ και στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγε. Γιατί ξέρω τι ψυχή έχει. Στα αγωνίσματα πήγαμε μαζί για την είδα και με είδε και μου είπε θα πας πολύ καλά. Και τι πόδι έχει φτιάξει τα λοιπά, το θυμάμαι τώρα. Και δεν ξέρω, αυτό το θεώρησα ότι. Αυτά βλέπω και ξενερώνω. Γιατί δεν ήθελα να φύγει η Ευρυδίκη. Πώς κρίνεις που η ίδια είπε φεύγοντας, αγάπη μου να φέρεις το κύπελο στο σπίτι, ενώ τα παιδιά κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι μαζί. Ναι. Τι να πω, εσύ πώς το άκουσες αυτό, αγάπη μου, φέρε το κύπελο στο σπίτι. Δηλαδή, παιδιά, άμα τρελαθούμε. Survivor χωρίς Ντάνο και χωρίς Τριαντάφυλλο γίνεται. Ναι, γίνεται και το βλέπεις. Μπράβο, λατρεύω. Αυτό που είπες στο τέλος. Μπράβο.